Bayern. Bayern και με τα μπλε κόκκινα ο Πέτφιλ. Το Πέτφιλ το οποίο ουσιαστικά, ναι, ο Πέτφιλ το οποίο ουσιαστικά έκανε δύο νίκες. Και εδώ τώρα πρώτη μεγάλη ευκαιρία για τον Bayern. Τη χάνει. Ναι. Μόνο, ο Πέτφιλ πήγε δυνατά, δύο νίκες, ο Bayern από την άλλη μία νίκη, μία ήττα. Να πούμε ότι ο Πέτφιλ πρέπει να έχει περάσει λογικά, έτσι. Ναι, εκτός αν δούμε καμιά τριπλή ισοβαθμία. Ναι, κανένα προ από, το... από τις λίγες περιπτώσεις. Να πούμε ότι ο Πέτφιλ δεν παίζει με ονόματα από πάνω, παίζει με, το, με τον αριθμό χρήστη. Έτσι, σωστά, σωστά. Δεν τον ενδιαφέρουν ονόματα και καταστάσεις. Έτσι. Οπότε... τον ενδιαφέρει το σύνολο. Ούτως ή άλλως, άμα παίζεις έτσι με το χρόνο, συνηθίζεις ποιος είναι ποιος. Ακριβώς, ακριβώς. Oh, εδώ με το Πικέ. Ναι, το είδαμε και στον. Εκεί, εκεί. Μαζί παίζουμε ούτως ή άλλως. Μαζί προφανώς. Πολύ ψηλά. Ναι, όπως πριν είναι εκεί. Δεν ξέρω, κάτι έχουν δουλέψει προφανώς. Α, παραλίγο να βγάλει μια κάθετη μπαλιά. Και τώρα η ανεπίθεση από τον Bayern βγάζει πολύ ωραία τον Βίγια. Τέτα. Τι. Το χάνει, το χάνει, το χάνει. Χάνει. Τι έχασε εδώ πέρα. Τη βγήκε και η ένταση αυτή τη φάση. Ναι, δηλαδή εδώ έπρεπε απλά να δω τέτοιο. Να κάνει το 1-0 νομίζω. Ναι. Εδώ πέρα βλέπουμε πόσο έξυπνα χρησιμοποιείται το τερματοφύλακα για να, να κόψει. Ξανά ο Bayern. Όχι, τελικά δεν τα κατάφερε. Πλέον να πούμε ότι αυτό το corner που όλοι λένε ότι μπαίνει, 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 έχει βγει. Πάντα όταν υπάρχει κάτι που γίνεται, υπάρχει και το αντισύστημα, αντινάκλι, αντικόρνερ, το οτιδήποτε. Ναι, ναι. Πάντα υπάρχει. Για να δούμε, έχει κερδίσει άλλο ένα corner εδώ πέρα. Για να δούμε λίγο τι θα κάνει εδώ. Την πάει πολύ έξυπνα πάλι, θα την πάρει την κεφαλιά. Όχι, δεν. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, η πλειοψηφία των αγώνων έχει τελειώσει, ναι, από όσο καταλαβαίνουμε. Οπότε είναι αυτό το τελευταίο match το οποίο βλέπετε και εσείς προς το παρόν live. Σιγά σιγά θα έχουμε και εμείς μια εικόνα. Ακριβώς, θα πάμε και εμείς και μια εικόνα. Για να δούμε εδώ πέρα τον Πέτφιλ στην επίθεση. Έχει βγάλει μια. Ο Πέτφιλ μέχρι τώρα δεν έχει κάνει κάτι σπουδαίο. Ούτε μια αντεπίθεση. Ναι, εντάξει, ο Bayern είχε μία-δύο καλές ευκαιρίες. Να πούμε ότι ο Πέτφιλ θέλει να αποδείξει πράγματα σήμερα. Ναι, νομίζω τα χρωστάει. Έτσι τα χρωστάει. Βέβαια, τα χρωστούσε από πέρυσι. Ναι, οι αγώνες τελικά δεν έχουν ολοκληρωθεί. Ναι, δεν έχουν ολοκληρωθεί. Κραυγές πολέμου εδώ πέρα. Πανηγυρισμούς. Ακριβώς. Μάλλον αυτή η κραυγή πρέπει να ήταν και πρόκληση. Μάλιστα, μάλιστα. Για να δούμε λοιπόν. Βλέπουμε ότι παίζει και αγχωμένα ο Μεχίλης γιατί θέλει την νίκη, αν θέλει να... Θέλει την νίκη ακριβώς, αυτό είναι το περάσει. Θέμα, θέλει την νίκη για να... Όχι. Και ο Πέτφιλτ αυτή τη στιγμή, είμαστε στο 22, δεν έκανε καμία ευκαιρία. Παίζει και πιο χαλαρά, εδώ λάθος πάσα. Δεν νομίζω να ήθελα αυτό να γυρίσει πίσω. Ακριβώς. Να δούμε λίγο με τον Ινίας αν μπορεί να βγάλει... Ου, βγάζει τερματοφύλακα επικίνδυνα έξω. Είδαμε, ναι, ναι, είδαμε γρήγορα. Είναι για την παράλληλη. Ακριβώς. Είπε ότι θα παίξει τα πάντα. Ξέρει τα πάντα. Και θα προσπαθεί να τα φτιάξει. Πολύ ωραία τρίπλα εδώ με τον Σάντσες. Κερδίζει μέτρα, αλλά δεν έχει καμία υποστήριξη. Να δούμε εδώ. Προσποίηση. Προσποίηση. Καλύπτεται όμως για να δούμε αν βγει τελικά η σέντρα. Βγαίνει. Όχι, όχι. Εδώ πέρα ο Βαλτές δεν την αποκρούει. Κόρνερ. Για να δούμε. Περίμενε να ανέβει η ομάδα του. Και αν είδα καλά, Πικέ αμυντικό χαφ, ναι, όντως, τώρα μας λύθηκε η απορία. Πικέ αμυντικό χαφ, μάλιστα. Μια πρωτοτυπία εδώ πέρα από το Πέτφιλ. Ναι, είναι σαν το Μουρίνιο που έβαλε το Πέπε, ας πούμε, πέρσι τέτοιο. Ναι, κάπως έτσι. Για να δούμε εδώ η σέντρα, όχι, δεν μπορεί, δεν βγαίνει. Μόνο που ένας είναι τεχνίτης, ο άλλος είναι τσακούρι. Για να δούμε εδώ πέρα, γυρνάει την μπάλα, ψάχνει την... πολύ ωραία, δίνει την πάσα, όχι. Τελευταία στιγμή. Θα κοπεί ο Μέση και για να δούμε εδώ πέρα την αντεπίθεση που θα του φάει. Βγάζει τον τερματοφύλακα, θα την κόψει ο Βαλτές. Επιμένει ο Μεχίλης, θέλει τον γκολ. Να φύγει και η πίεση από πάνω του για να δούμε εδώ πέρα με τον Μέση. Είναι πολύ καλός χειριστής. Ναι, είπαμε γενικά ότι στο επιθετικό κομμάτι είναι πολύ καλά. Στο αμυντικό πάσχει πάντα. Παρά λίγο να πάει ο Βαλτές μέσα με την μπάλα. Δεν του βγήκε σε γωνία το, στη γωνία το σουτ. Το έριξε στο κέντρο. Δεν ήθελε να γίνει έτσι. Για να δούμε εδώ πέρα
Ω, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Για να δούμε εδώ πέρα με το Μέση. Το Μέση. Μένει λίγο. Καλύπτει, μπαίνει μέσα εκεί. Πάσα στάρι, όχι. Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία, ναι, ναι, για πρώτη. Τον Πέτφιλντ, η πρώτη μεγάλη ευκαιρία. Λοιπόν, έχουμε και τον πρώτο όμιλο, ο οποίος τον βλέπουμε και live, μπορείτε και σε online να τον παρακολουθήσετε τα αποτελέσματα. Ναι, ναι. Να δούμε λίγο τη φάση, την ολοκλήρωση της φάσης. Ωραία, ο Bayern στην ανάπτυξη. Πλησιάζουμε στο 40. Ο Bayern έχει βγάλει μόνο αντεπιθέσεις, να πούμε, έτσι. Δεν έχει βγάλει κάτι οργανωμένο. Ναι, αλλά και ο Πέτφιλντ επίσης δεν έχει κάνει κάτι. Δηλαδή, περίμενα λίγο να. Να είμαι ειλικρινής, περίμενα να δω καλύτερο αγώνα. Να σου πω την αλήθεια, επειδή είναι τελική και το Χ δεν νομίζω μάλιστα. Να έχει κάποιο πρόβλημα με αυτό. Ενδεχομένως. Λοιπόν, ο Τζόρτζ 43-21 περνάει ως πρώτος από τον όμιλο με Φόσκο El Príncipe, Alex Lovie 7. Και ο El Príncipe ως δεύτερος σε ισοβαθμία με το Φόσκο, αλλά λόγω μεταξύ τους αναμέτρησης. Όχι, το σουτ. Σουτ. Μάλιστα, πήγε να καθαρίσει έτσι το μάτς. Συνέχισε αυτό που έλεγες. Ναι, και ουσιαστικά ο Φόσκο είναι εκτός, τρίτος, και ο El Príncipe τυχερός στην ισοβαθμία που είχαν. Απλά κέρδισε ο El Príncipe τον Φόσκο και έτσι πήρε ουσιαστικά και την πρόκριση για την επόμενη φάση. Άλεξ Λούφι εκτός. Όπα εδώ, ο Bayern, το 1-0. Ναι, χάσαμε λίγο τη φάση. Το Bayern το 1-0. Πολύ γρήγορη ανάπτυξη του παιχνιδιού και τελικά κάνει το 1-0. Στο τέλος του ημιχρόνου. Ακριβώς στο τέλος του ημιχρόνου. Για να δούμε εδώ πέρα, μπορεί να βγάλει μια τελευταία φάση. Να πατήσει γρήγορα για να δούμε εδώ. Πολύ ωραίο το passing game, το shoot. Γκόχι! Νόμιζα ότι βγήκε. Γκόχι! Εντάξει, αυτό ήταν τέλος. Το είδες και εσύ ότι έκλειψε το δοκάρι. Ναι. Δηλαδή, ανάμεσα στην μπάλα και στο δοκάρι δεν χωρούσε ούτε καν φιλό του από χαρτί. Τίποτα. Τόσο στενό ήταν. Τόσο στενό ήταν το συγκεκριμένο. Λοιπόν, αρχίζει το δεύτερο ημίχρονο. Οκ, δεύτερο ημίχρονο. Είμαστε εδώ για να δούμε λίγο αν έχουμε. Εδώ πέρα ο offside, γίνεται το offside. Έψαχνε, μπήκε το goal. Μπήκε το goal. Μη σ' αγχώνετε αποτελέσματα, Red Gohan. Εγώ είμαι εδώ, θα στα λέω. Είμαι περίεργος να μάθω τι έχει γίνει. Να πούμε ότι έχουμε κάνει και κάποιες προβλέψεις. Ναι, ακριβώς. Και μεταξύ μας, έτσι. Για να δω εδώ πέρα το Betfair, πέρα πολύ ωραία. Στάρι, όχι. Corner, μεγάλη ευκαιρία. Μεγάλη ευκαιρία. Για να δούμε εδώ πέρα το corner. Θα το κάνει και αυτός με πάσα. Μένει το Μέση, δίνει πολύ ωραία. Όχι. Τώρα δεν καταλαβα τι πήγε να κάνει εκεί πέρα. Ο Bayern πάρα πολύ έξυπνα. Για να δούμε τώρα. Έχει χώρο και τρέχει με το Μέση. Φοβερή. Πάρα πολύ ωραίο κόψιμο από τον Πέτφιλντ. Όχι, λάθος πάσα. Πάλι δεν το βγήκε καθόλου. Μπορούσε να βγάλει μια πάρα πολύ καλή. Εδώ παίζει ο Bayern με τη φωτιά λίγο. Παίζει τρελά με τη φωτιά όμως τώρα εδώ, δεν βγάζει την μπάλα έξω. Η μπάλα όμως καταλήγει στον Τσάβι και πάρα πολύ ωραία κάθε την μπάλα με τον Μέση. Ο Πέτφιλντ έχει βγάλει τον τερματοφύλακα προς έξω. Offside. Αν πρόσεξες πριν. Εντάξει, τώρα δεν το έκανε επίτηδες αυτό. Δεν ήταν καν offside τώρα αυτό το πράγμα, ναι. Αν πρόσεξες πριν να έχει ανοιχτό. Δεν ήταν offside. Δεν την άφησαν όλη τη φάση. Τραβήχτηκε ο παίκτης κατευθείαν να τα βγει πάσα. Δεν νομίζω. Δηλαδή, αν είδες, τραβήχτηκαν όλοι οι παίκτες. Πρέπει να έχει τεχνικό offside. Ο Μέση ξανά. Ο Μέση λέω. Ο Bayern εδώ ξανά με το Μέση. Περνάει τον πρώτο, περνάει τον δεύτερο. Το σταματάει ο ίδιος ο παίκτης. Πολύ καλή άμυνα από τον ίδιο στην επίθεσή του. Και επίθεση και. Φοβερή επίθεση και άμυνα. Ω, γρήγορη εναλλαγή και τελικά κόβει ο Πουγιόλ. Εδώ πέρα κάνει. Πολύ ωραίο pressing εδώ από το Πέτφιλντ. Δεν του βγαίνει τελικά. Εκεί πήγε λίγο να κάνει και τη ζημιά. Νόμιζε ότι θα γυρίσει μπάλα πίσω του τερματοφύλακα. Τελικά δεν γύρισε. Και εδώ ξανά ανάπτυξη από τον Bayern κόβεται. Ναι, πολύ ωραία. Λοιπόν, Πέτφιλντ είναι με 1-0 πίσω. Με την μπάλα ο Μεχίλης, Μπάγερ αλλιώς. Ακριβώς. Εδώ πέρα θα βγάλει μια πολύ ωραία πάση στο Σάντζες. Είναι εδώ πέρα, κόβει πολύ ωραία. Επίσης έχουμε Crazy Bill 92, είναι στην επόμενη φάση. Και ο Andy 77, εκτός ο Λαπόρτα. Και ο One Piece. Έτσι. Μάλιστα, ενδιαφέρον και αυτό. Εγώ το είχα πει για το Λαπόρτα. Ένας από τους top players που ήταν ψηλά στο ranking, οπότε μας αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι το ranking δεν λέει όλη την αλήθεια. Για να δούμε εδώ πέρα το Τέτα Τέτ. Τέτα Τέτ, αυτό λογικά το βάζει. Στάρκι, γκολ! 2-0.
Το 2-0 εδώ και ο Bayern βάζει φωτιά στον όμιλο. Δεν ξέρω ακριβώς πώς είναι τα υπόλοιπα. Περιμένουμε κι εμείς. Βάζει μεγάλη φωτιά για να δούμε. Εδώ ο Webmaster τα χέρια του, τα δάχτυλα του έχουν πάρει φωτιά. Γράφει τα σκορ. Θα πούμε ότι ουσιαστικά τώρα σιγούρεψε το μάτι. Ναι, φαντάζομαι ότι σιγούρεψε. Εκτός αν ο Πέτφιλ κάνει μια τρελή ανατροπή. Να. Εδώ με το Μέση. Φτάρει, όχι. Όχι, πάλι. Δεν το έκανε τόσο καλά. Να πούμε ότι και στην κλήρωση το είχαμε πει για το Λαπόρτα ότι δεν ξέρουμε σε τι επίπεδο είναι. Ακριβώς. Γιατί άνετα μπορεί να δυσκολευτεί στον όμιλο που όντως δεν πέρασε. Ναι, μάλλον πρέπει να απαγοτεύτηκε και στα δύο τα τουρνουά της Αθήνας. Ήταν αυτός που έψαξε πολύ τον Banana Show, το βρήκε και. Μετά, όπως είπα, όπως και ο Νίκος Ξύπος, που δεν ξέρω ακόμα. Δεν ξέρω ναι, ακόμα δεν έχουμε ακόμα κάποια εικόνα, ισχύει. Δεν παίζανε και τόσο. Οπότε δεν είναι τόσο προπονημένοι. Για να δούμε εδώ πέρα πάλι ο Μπάγκερ θα κάνει το σουτ. Όχι, όχι. Ηλία ήταν αδύναμο. Λοιπόν, επίσης, τριπλή ισοβαθμία στον δεύτερο όμιλο. Άκης 3-3-3, Άκερ 7 και Πατέρας 69. Και είναι στην επόμενη φάση ο Άκης, ο οποίος έριξε 9-0 στο βραπέ. Σκληρό σκορ. Σκληρό σκορ και... δεν μπορείς κάποιος να το περιμένει αυτό. Ναι, όντως. Πόσο μεγάλο σκορ. Ωραία, ωραία τρίπλα. Όχι, δεν τον θέλει εδώ πέρα. Αυτό τα κάνει μόνο ο Πέτφιλ, εντάξει. Καλά, ναι. Στο τελείωμα, ως γνωστόν, δεν είναι και από τους καλύτερους. Λοιπόν, και ο Άκερ 7, ο οποίος σε ισοβαθμία με τον Πατέρα 69 τον περνάει. Και λόγω ότι έχει καλύτερη επίθεση και ότι στην μεταξύ του αναμέτρηση κέρδισε με 3-1. Οπότε, Άκερ 7 είναι στην επόμενη φάση στον τρίτο όμιλο. Ο Αλιμενίδη με τον Νίκ Παπ 89. Η μεγάλη πρώτη έκπληση. Εκτός ο Ζιζού. Εκτός ο Ζιζού. Να δούμε όμως λίγο εδώ τη φάση. Έχουμε φτάσει στο 80, να πούμε. Ναι, εδώ βασικά έχει κρυθεί ο αγώνας ακριβώς και το 3-0. 3-0 και αυτό τώρα πραγματικά δεν ξέρουμε τι σημαίνει, δεν έχω καμία εικόνα. Θα το δούμε σε λίγα λεπτά. Απλώς μάλλον χαλάρωσε ο Πέτφιλτ. Δεν ξέρω αν πρέπει να βαζόμενος, ναι, στα δύο προηγούμενα αποτελέσματα. Μπορεί. Οπότε λέει. Λοιπόν, Αλιμενίδη και Νίκ Παπ 89 στην επόμενη φάση. Ζου και Όξτερ 12 εκτός. Για να δω εδώ πέρα τον. Όχι, offside. Μου φταίει το 82. Με τα πράγματα είναι ξεκάθαρα σε αυτόν τον αγώνα. Ακριβώς. Θέλουμε να δούμε και τα άλλα αποτελέσματα του ομίλου, οπότε να δούμε και στον όμιλο τι γίνεται. Λοιπόν, άλλα αποτελέσματα προς το παρόν δεν έχουμε μπροστά μας, οπότε ήταν αυτά. Νομίζω η μεγάλη έκπληξη είναι ότι ο Ζιζού είναι εκτός. Ναι, η πρώτη. Μεγάλη. Πρώτη, ήταν σαν ένα κρυφό outsider. Ναι, πολύ περιμέναμε ότι θα πάει ψηλά. Ακριβώς. Αλλά είδαμε ότι έφυγε. Για να δούμε εδώ πέρα το. Όχι. Κόβει. Εντάξει, φαίνεται και ο Μπάγερ ξέρει πολύ καλά ότι χρειάζεται ενδεχομένως γκολ, οπότε το κυνηγάει ακόμα, δεν το αφήνει. Ναι. Για να δούμε εδώ πέρα. Κρατάει την μπάλα, διαχειρίζεται πολύ ωραία. Για να δούμε, θα πετάξει την κάθετη. Όχι, λάθος. Τη σήκωσε χωρίς λόγο την μπάλα. Είμαστε στο 86. Φαίνεται ότι ο Πέτρη το έχει αποδεχτεί ότι έχει χάσει. Φάνηκε ούτως ή άλλως. Και πάει και για το τέταρτο. 4-0. Πλέον γίνεται και ταπεινωτική ήττα. Ναι. Ταπεινωτική. Είναι αυτό που σου είπα, άμα τον αφήσεις. Αλλά ο Bayern είναι παίχτης ουσιαστικά επίθεσης, δηλαδή πραγματικά έχει μεγάλο πρόβλημα στην άμυνα, δεν είναι από τα τούτου, αλλά στην επίθεση σκίζει. Ναι, φαίνεται άλλωστε. Αλλά και πάλι έχει κλείσει πάρα πολύ ωραία τον Πέτφιλτ, όπως και ο Πέτφιλτ πρέπει ότι κρατάει λίγο παραπάνω την μπάλα. Από ό,τι θα έπρεπε. Ναι, ίσως υπερβολικό βαθμό θα λέγαμε. Ναι, ενώ θα μπορούσε να βγάλει πολύ περισσότερες φάσεις. Ναι, εδώ βλέπουμε μια πάρα πολύ ωραία ανάπτυξη από το Πέτφιλ για να δούμε αν περάσει. Ναι, περνάει, η μπάλα θα βγει σιρτή και goal, το 4-1. Το γκολ της τιμής. Το γκολ της τιμής, ισχύει. Λοιπόν, έχουμε και τον επόμενο όμιλο. Νίκος Ξύπος και Σότος εκτός. Σε τετραπλή ισοβαθμία. Λοιπόν, ο αγώνας τελείωσε. 4-1. 4-1 για τον Bayern αντίον του Πέτφιλτ. Σε λίγα λεπτά θα δούμε και την απονομή των Community Awards, των Pest League Awards. Πριν όμως από αυτό, ας σας δώσουμε λίγο ένα μικρό feedback. Ποιος έχει περάσει, πώς είναι τα πράγματα αυτή τη στιγμή.